Κυρίες, κύριοι, όπως ήδη σας είχα προαναγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, τον κύριο Δημήτρη Ήμελο. Κύριε Ήμελε, καλό πρωινό. Επίσης, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Χτες βρεθήκατε και στα εγγένεια, συζητώ συγγνώμη, στην κοπή της πίτας του νοσοκομείου Νάξου. Πώς σας φάνηκε η όλη διαδικασία και πάνω απ' όλα αυτά τα οποία είπε η νέα διοικήτρια? Εγώ βλέπω ότι όλα πάνε προς θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις προθέσεις, έτσι, γιατί ακόμη είμαστε λιγάκι στις προθέσεις, ενώ και όσον αφορά το ότι τώρα ξεκινούν όλα τα πράγματα, με αυτή την έννοια το λέω. Εγώ, επειδή έχω γνωρίσει την κυρία Φραγκίσκου από προεκλογικά και τα λοιπά, πιστεύω σε εκείνη. Νομίζω ότι γενικότερα η αξιακή κοινωνία πιστεύει σε εκείνη. Πρέπει να είμαστε θετικοί. Βέβαια. Γιατί το νοσοκομείο είναι κάτι το οποίο είναι, το κυριότερο είναι η υγεία. Έτσι. Βέβαια. Και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε όσον αφορά το θέμα του νοσοκομείου να προχωρήσει. Και από ό,τι είπε, και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο βοηθάει όσο έχει τη δυνατότητα. Αν υπάρχει δυνατότητα, ναι. Γιατί συνάφεια δεν υπάρχει. Αν υπάρχει δυνατότητα, ναι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Προς το παρόν, σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί ξέρετε, έχω κάποιες απορίες εγώ. Έχω κάποιες απορίες όσον αφορά πρώτα απ' όλα το θέμα της τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν σε χερσαίες λιμενικές ζώνες, όπως για παράδειγμα είναι οι παραλιακές ζώνες, για να το λέμε έτσι απλά, σε διάφορα σημεία των νησιών μεταξύ αυτών και της Νάξου, όπως είναι η παραλία για παράδειγμα, σας ζητούν εσάς να παραχωρήσετε χρήση για τραπεζοκαθίσματα ή για άλλα, σε ό,τι αφορά βέβαια την αρμοδιότητά σας και όπου την έχετε. Και από την άλλη, τέλος του Νοέμβρη έληξε αυτή η δυνατότητα. Και εκεί ακριβώς που έληξε αυτή η δυνατότητα, σύμφωνα και με επίγον έγγραφο που έστειλε το περασμένο καλοκαίρι το Υπουργείο Ναυτιλίας, βλέπουμε ότι γίνεται μία ακόμη, η τρίτη κατά σειρά, σε περίοδο, σε διάστημα 4 προς 5 ετών, ανάθεση από πλευράς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, με γενικό τίτλο «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες», για να κανονίσει και τα μέτρα τα οποία, τα τετραγωνικά μάλλον, που θα δοθούν κλπ. Το ερώτημά μου, κύριε Ήμελε, για να είμαι σαφής, είναι πρώτα απ' όλα, γιατί ενώ εγκαίρως, ενώ από την πρώτη φορά δηλαδή που θεσπίστηκε αυτή η δυνατότητα, το 2015, το Μάρτιο του 2015, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου σε μία ίδια απευθείας ανάθεση. Γίνεται αυτή, πληρώνεται και στη συνέχεια. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε αυτή, δεν πληρώθηκε. Δεν πληρώθηκε. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε. Ωραία. Πληρώθηκε όμως η δεύτερη του 2017. Του 2017 ήταν, αφορούσε για το τύπο των περγκολών. Ναι. Που δόθηκαν τρεις τύπους πέργολες για να εγκρίνει η αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι, ενώ η τρίτη που ανατέθηκε το Δεκέμβρη του 19, τι είναι? Αυτή είναι τώρα για να γίνει η μελέτη, αυτό όσον αφορά τα όρια, τα όρια της προβολής, και τα τετραγωνικά. Τα όρια και τα τετραγωνικά που πρέπει να πάρει το κάθε μαγαζί. Μάλιστα. Να σας πω κάτι όμως. Έχω μία ακόμη απορία που προκύπτει από αυτές τις τρεις απευθείας αναθέσεις. Τη μία, σας είπα, δεν ολοκληρώθηκε η πρώτη. Ναι. Δεν πληρώθηκε. Δεν ξέρω δεν γιατί. Πληρώθηκε. Δεν το ξέρω το γιατί, αλλά δεν πληρώθηκε. Μάλιστα. Θέλω να πω, ήταν έγκαιρη τότε η παρέμβαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έτσι. Ήταν το 2015 και απορώ γιατί δεν ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, μου λέτε δεν πληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν okay. ολοκληρώθηκε, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 2017, όπου γίνεται ανάθεση με τον ίδιο γενικό τίτλο «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες». Και εδώ θέλω να πω το εξής. Εσείς μου λέτε λοιπόν ότι ανατέθηκε το 2017, τουλάχιστον από ό,τι έχετε δει, δεν είσαστε εσείς τότε, αλλά από ό,τι θα έχετε δει οπωσδήποτε. Ανατέθηκε λοιπόν μία τέτοια ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, μου λέτε ήταν για τον τύπο των περγκολών. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι μία αρχιτεκτονική μελέτη δεν μπορεί να αποκοπεί από τη χωροθέτηση πρώτα απ' όλα, που αυτό σημαίνει και τα όρια.
σημαίνει δηλαδή και τα τετραγωνικά. Δεν γίνεται να γίνει έτσι απλά μόνο για τον τύπο των Μπεργκολών. Θεωρώ δηλαδή, κατά την ταπεινή μου άποψη και όπως ρώτησα και ειδικούς, ότι επί της ουσίας και η του 17 και η του 19 που έγινε απευθείας ανάθεση, στην ουσία αφορά το ίδιο αντικείμενο. Δεν μπορεί να αποκοπεί μια αρχιτεκτονική μελέτη και από τη χωροθέτηση και από ό,τι άλλο συνοδεύει αυτή τη μελέτη. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Το τότε για το 17, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπήρχε μια προθεσμία για την αρχαιολογική... Έπρεπε να οριστεί ο τύπος των Μπεργκολών. Ναι. Το πώς θα είναι. Και αυτός βέβαια, οι τρεις τύποι δόθηκαν με έγγραφο στην αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία βέβαια καθυστέρησε και να απαντήσει. Ναι. Για ποιο συγκεκριμένο τύπο θα επιλέγει. Εγκρίνει, ας πούμε. Ναι. Εγκρίνει τον τύπο. Εγώ δεν είδα κάτι για όρια και τέτοια. Μα δεν γίνεται. Η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, κυρία Ήμελε. Ρωτήστε όποιον αρχιτέκτονα θέλετε. Δεν αφιβάλλω εγώ. Ναι. Όχι, δεν αφιβάλλω. Εγώ απλώς βλέπω αυτά που ακριβώς είδα. Έτσι, ναι, δεν, ναι. Δεν λέω κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ότι είχε γίνει με αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί τώρα δεν θα ήμασταν κατόπιν εορτής, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε κατόπιν εορτής, έχει λήξει προθεσμία. Δηλαδή τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί το Δεκέμβριο ήρθε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δηλαδή μετά ένα μήνα αφότου είχε λήξει προθεσμία που θα μπορούσαν να υπαχθούν προτάσεις νομιμοποιήσεων εντός εισαγωγικών, για όλες αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές. Δεν το κατανοώ γιατί έγινε. Γιατί έγινε τώρα? Το Δεκέμβριο που έγινε η ανάθεση. Εγώ, όπως ξέρετε, καταρχήν δεν γινόταν κάτι πριν την προεκλογική περίοδο, από ό,τι ξέρω. Βεβαίως, ναι, εντάξει. Έτσι, ναι. Εγώ ανέλαβα από μία δεκάτου. Ναι. Το θέμα το είδα από κοντά, γιατί έλυγε. Και με όλες τις διαδικασίες, τότε μπόρεσε να γίνει η διαδικασία αυτή. Ναι. Το Δεκέμβρη δηλαδή, αφού είχε λήξει όμως, να υποθέσω με την πεποίθηση ίσως ή με την ελπίδα ότι θα δοθεί νέα παράταση. Παράταση θα δοθεί ούτως ή άλλως. Είναι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που κατατίθεται τώρα. Α, θα δοθεί λοιπόν. Ναι. Έχετε διαβεβαίωση επ' αυτού? Μπήκα στο σχέδιο νόμου εγώ και το είδα. Α, το είδατε. Οπότε τι λέει εκεί, τι παράταση δίνεται στο σχέδιο νόμου, τι αναφέρει? Αναφέρει νομίζω ή 2 ή 3 χρόνια μέχρι το 2022. Μάλιστα, άρα 2 αυτό χρόνια. Βέβαια, αυτό βέβαια είναι σχέδιο νόμου, έτσι, εγώ δεν ξέρω το τελικό. Καλά, ναι. Εννοείται τελική αυτό. Τελική μορφή που θα πάρω. Εννοείται. Δηλαδή, και εσείς μπορείτε να το δείτε αυτό, αν αναζητήσετε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Βεβαίως, θα το δούμε. Λέτε λοιπόν ότι εντός του επόμενου διαστήματος θα μπει για συζήτηση αυτό το πολυνομοσχέδιο, οπότε θα υπάρξει. Μέσα Φεβρουάριο θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Τώρα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, εντάξει. Ναι, δεν έχει σημασία, γιατί τι θέλω να πω τώρα εδώ. Ότι θα δοθεί νέα παράταση και δεν ξέρω, αλλά είχαμε συνηθίσει, το είδατε κι εσείς πως είναι η πορεία του θέματος, ναι, να υπάρχει εφησυχασμός από τη στιγμή που δίνεται παράταση. Και να πηγαίνουμε πάλι στη λήξη της παράτασης και να ζητάμε νέα παράταση. Και τελικά θέλω να πω με μία λέξη. Υπάρχει, τι να πω τώρα, υπάρχει μία ανοχή εσαΐ, δηλαδή τελικά δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ αυτό το ζήτημα, κύριε Ήμελε, πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ θέλω να λυθεί αυτό. Ναι. Και από ό,τι διάβασα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο δίνει καταληκτική ημερομηνία. Καλά, καταληκτική έδινε και η παράταση, κύριε Ήμελε. Εμείς όταν θα είμαστε έτοιμοι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι ναι, θα καλέσω τους εμπλεκόμενους φορείς, ναι, και τους καταστηματάρχες. Τους ενδιαφερόμενους, τους ενδιαφερόμενους για να τους παρουσιάσω ακριβώς, να τους ενημερώσω για τις οριοθετήσεις. Ναι. Και περιμένω και ένα 3D, ας πούμε, το πώς θα είναι αυτή η πέργολα συγκεκριμένη. Δηλαδή, για να δούμε και αν είχε αποτέλεσμα και η προηγούμενη μελέτη του 17. Η αρχαιολογία τώρα έχει δώσει κάποια έγκριση για συγκεκριμένο τύπο? Ναι. Δηλαδή, το έχετε στα χέρια σας εσείς? Ναι, ήταν τρεις, οι οποίες και τελικά η αρχαιολογία ενέκρινε τη μία. Τη μία. Και όσον αφορά τώρα το ζήτημα
που μας έθεσε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο ρώτησα, και το ρώτησα όχι γιατί ήταν καθήλυ αρμόδιος βεβαίως, αλλά και για τις νομικές του γνώσεις, μου επισήμανε ότι σημασία έχει και η νομιμοποίηση του εδάφους, δηλαδή καταλάβατε τι λέω, επειδή είναι στην ουσία μη νομιμοποιημένη και η επέκταση της παραλίας και το ίδιο το λιμάνι, μετά την επέκταση που είχε πολύ παλιότερα. Όλα παίζουν ρόλο, βεβαίως. Ναι, να ρωτήσω λοιπόν, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας που εσείς το είδατε, εμπεριέχονται και αυτά τα ζητήματα? Εγώ αυτό που γιατί για τις νομιμοποιήσεις, κύριε Ήμελε, είχαμε ακούσει επανειλημμένα και επί της αρχής της δημαρχίας του κυρίου Μαργαρίτη, δηλαδή από το 11-12, καταρτίζονταν φάκελος ο οποίος θα πήγαινε για τις νομιμοποιήσεις και έχει πάει στα αρμόδια υπουργεία και έχει φτάσει εδώ και έχει φτάσει εκεί. Για τις νομιμοποιήσεις του εδάφους, λέτε. Ναι, 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 ναι. Και τίποτα δεν έγινε ούτε επ' αυτού. Τελικά να σας πω κάτι, εγώ θα το πω πολύ απλά. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Δεν ξέρω, εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι για να τακτοποιήσουμε τα όρια τώρα αυτή τη στιγμή που έχει το κάθε μαγαζί. Ναι. Εγώ αυτό που άρα κάνω δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή και για το θέμα αυτό που αφορά την νομιμοποίηση. Είναι μέσω η νομιμοποίηση, ούτως ή άλλως θα γίνει, είναι μέσω του ΠΕΑΛ. Ναι. Η νομιμοποίηση. Όταν θα εγκριθεί το ΠΕΑΛ, το ΠΕΑΛ εννοούμε το master plan, έτσι, ΠΕΑΛ το λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό περιλαμβάνεται μέσα και νομιμοποίηση αυτή που λέτε ακριβώς. Ναι, πότε θα εγκριθεί, αυτό τώρα σε τι δρόμο βρίσκεται, πού είναι αυτή τη στιγμή, γιατί από ό,τι μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, είναι έτοιμο και προχωρούν οι εγκρίσεις στις αρμόδιες διευθύνσεις. Είναι στο περιβαλλοντολογικές μελέτες είναι. Κάποιες παρατηρήσεις γίνανε, οι οποίες διορθώθηκαν, ναι, και στάλησαν εκ νέου και περιμένουμε. Εστάλησαν εκ νέου, εννοείται, στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι διορθώσεις. Και στις σχετικές διευθύνσεις, υποθέτω. Διευθύνσεις, ναι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ να το περιμένουμε την ολοκλήρωσή του. Δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, ένας φάκελος, να το πω έτσι, όπως ξεκίνησε το 11-12, ο οποίος πάει και έρχεται στα Υπουργεία, Τι να σου πω, η διαδικασία δεν μπορώ να την κρίνω εγώ. Το λέω γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι ούτε ένα έργο δεν μπορείτε στην ουσία να κάνετε και αν το κάνετε θέλετε τις δεκαπλές εγκρίσεις για να μπορέσει να γίνει. Με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει, το λέτε. Εγώ, γι' αυτό σας λέω ότι και εγώ δεν μπορώ να κρίνω τη διαδικασία. Ναι. Η διαδικασία είναι αυτή, εγώ πάω σύμφωνα με τη διαδικασία. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να την κρίνω. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις οριοθετήσεις, τις οποίες βγήκε μάλιστα και ο ανάδοχος της τελευταίας απευθείας ανάθεσής σας για αυτές τις αρχιτεκτονικές μελέτες μαζί με τη μηχανικό, πήραν κάποια όρια και λοιπά και μέτρα από τις προβολές, υποθέτω, των καταστημάτων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκεί τώρα πού βρισκόμαστε ως προς την τελευταία, τι γίνεται? Αυτά περιμένουμε τώρα τα τελικά σχέδια από τον μελετητή, έτσι? Ναι. Τα οποία πότε έχει ως χρονοδιάγραμμα να τα καταθέσει εσάς? Αυτό εμείς δώσαμε, επειδή είναι και ένα κομμάτι το οποίο, αυτό το νομικό κομμάτι που λέμε όσον αφορά με τα όρια και όλα αυτά, δώσαμε, μάλλον θα δώσουμε κάποια παράταση. Ναι. Δηλαδή για φέτος δεν θα ισχύσει κάτι καινούριο, έτσι το καλοκαίρι εννοώ ειδικά. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή δεδομένη της, να το να ξεκινήσει κάτι, εγώ μπορεί να το έχω σε ένα μήνα, λέμε, ναι, τώρα, ναι, ή να το είχα, ναι, και τώρα. Ναι. Το να ξεκινήσει κάτι τώρα εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου το θεωρώ λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ τι γίνεται με αυτά τα θέματα, δηλαδή οι καταστηματάρχες τώρα, ναι, σε τι είναι υπόχρεοι αυτή τη στιγμή? Περιμένουν πρώτα απ' όλα, θα μου πείτε, την παράταση τη νέα, έτσι, γιατί διαφορετικά τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Έτσι δεν είναι? Τι εννοείται δεν θα είναι καλά? Πιθανόν να ξεκινούν πάλι πρόστιμα, χρεώσεις, αυτό εννοώ. Αν δεν δοθεί η παράταση. Μα η παράταση, σας είπα, θα δοθεί. Εφόσον περιλαμβάνεται μέσα στο πολυνομοσχέδιο, η παράταση θα δοθεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό λέω, είναι εν αναμονή της παράτασης αυτής. Και από την πλευρά σας, είπατε ότι θα καθυστερήσει αυτή η οριοθέτηση
για τις προβολές κλπ. Όχι, δεν θα καθυστερήσει ιδιαίτερα, αυτό σας λέω. Ναι. Απλώς περιμένω να βγούνε, να δούμε κάτι και με τη νομική μορφή. Τι εννοείτε, πώς είναι. Τι εννοείτε. Ακριβώς επειδή η παραλία είναι λίγο, δηλαδή ναι με προβολές, αλλά η παραλία είναι λίγο, κάνει σε κάποια σημεία, στρογγυλεύει, είναι λίγο περίεργη. Να βγει ακριβώς, εγώ δεν θέλω να αδικηθεί κανένα. Μα αυτό να σας πω κάτι, αυτός είναι ο σκοπός της αρχιτεκτονικής μελέτης που σας έλεγα. Αυτό, ναι, ναι. Γιατί γι' αυτό σας είπα ότι ούτε η δεύτερη που ολοκληρώθηκε και πληρώθηκε μπορούσε να γίνει χωρίς, έπρεπε να περιλαμβάνει όλα αυτά και απορώ γιατί έγινε έτσι όπως έγινε. Το ξέρω εγώ, αυτό που ξέρω είναι ότι δόθηκε, έγινε για να βγει ο τύπος της υπερκολλίας, μόνο και μόνο αυτό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, δεν ξέρω, πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει κάποιος ο οποίος θα γνωρίζει τι είναι οι ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες. Αυτό που προχωράει τώρα είναι αυτό, είναι αρχιτεκτονική μελέτη. Μάλιστα, λοιπόν, άρα μας λέτε είναι όλα εν αναμονή, έτσι, με δυο λέξεις, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Και περιμένετε αρκετά σύντομα να δείτε τι θα γίνει ώστε να μην αδικηθεί και κανείς όσον αφορά έτσι, θα έχουν βάση ορίων προβολής έτσι. Ορίο προβολής και πώς να το πω έχει βάση του νόμου του 1080 είναι ό,τι ισχύει βέβαια. Μάλιστα και ό,τι λέει αποτύπωση στην ουσία έτσι, της αρχιτεκτονικής μελέτης μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο γιατί στην ουσία αυτά τα δύο ερωτήματα είχα να σας θέσω πρόσφατα προσφύγατε κατά της ακύρωσης απόφασης που λάβατε σε σχέση με τα ανταλλάγματα στις... Ναι, την Παρασκευή προσέφυγα. Ναι, στις χερσαίες λιμενικές ζώνες, εννοούμε τραπεζοκαθίσματα, οτιδήποτε άλλο ζητήσει κάποιος τέλος πάντων να τοποθετήσει στα όρια των χώρων αρμοδιότητάς σας. Μιλάτε για την ακύρωση της αποκεντρωμένης τώρα, της απόφασης. Βεβαίως, ναι. Γι' αυτή μιλώ. Είχε ακυρώσει λοιπόν μια απόφασή σας, μεταξύ των άλλων λόγων, δεν ήταν ο μοναδικός, ήταν και το ότι είχε ληφθεί αυτή η απόφαση χωρίς να είστε σε νόμιμη σύνθεση, γιατί καθυστέρησε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να προχωρήσει σε νέα σύνθεση από τη στιγμή που βγήκε μια διάταξη που έλεγε δεν μπορεί να μην υπάρχει στη σύνθεση των νομικών προσώπων του Δήμου ένα τουλάχιστον μέλος που να εκπροσωπεί τη μειοψηφία του Δήμου. Εκεί λοιπόν, εσείς ήδη είχατε λάβει την απόφαση πριν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για τη νέα σύνθεση, όπου τώρα είναι δύο. Η απόφαση είχε βγει 16 Δεκεμβρίου. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε τώρα, προσφεύγεται λοιπόν κατά της ακύρωσης που αποφάσισε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για αυτή σας την απόφαση και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο δεν παίρνατε νέα απόφαση που θα ήταν κάτι πολύ πιο γρήγορο. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω το γιατί. Γιατί. Με την νόμιμη σύνθεση εννοώ έτσι τώρα. Ναι. Καταρχήν, όταν ακυρώθηκε η απόφαση, μάλιστα, 16 Δεκεμβρίου που είχαμε οριστεί. Ναι. Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, τον αριθμό 55, αποφάσεις δικές μου, οι οποίες είχαν στην ουσία είχαν παράξει ένομα αποτελέσματα και ήταν άμεσα εκτελεστές. Ναι. Εγώ στις 10... Δηλαδή είχατε εισπράξει για παράδειγμα χρήματα? Όχι εισπράξει χρήματα. Τότε τι? Πληρωμές. Βεβαίως. Ναι. Και μέσα σε αυτές τις αποφάσεις υπάρχουν και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Μάλιστα. Εγώ είχα στην αποκεντρωμένη, 18 Δεκεμβρίου ορίστηκε το νέο συμβούλιο. Εγώ 19 Δεκεμβρίου, την αμέσως επόμενη μέρα, έστειλε στην αποκεντρωμένη ένα έγγραφο, το οποίο ζήτησα να μου γνωρίσουν αν οι αποφάσεις αυτές που είχα λάβει όλο το χρονικό διάστημα αυτό ήταν έγκυρες ή άκυρες. Με μη νόμιμη σύνθεση αυτονόητο είναι ότι είναι άκυρες όσες ελήφθησαν τότε. Το αυτονόητο το λέτε εσείς. Όχι, ισχύει, το έχουμε δει κυρία Ήμελε, το λέω από την εμπειρία μου που είναι τόν εμπειρία. Δεν είναι χθεσινή. Μα έχουν παράξει ένομα αποτέλεσμα. Μη γνωρίζω όταν ένα διοικητικό συμβούλιο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι.
Τι σημαίνει ότι εγώ δεν είχα κάποια ενημέρωση ότι... Εσείς τώρα μου μιλάτε για 50 ή 45 αποφάσεις, αλλά εγώ ρωτώ για τη συγκεκριμένη. Μα μέσα σε αυτό είναι, μα το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Εγώ θεωρώ σας ακύρωσαν 45 αποφάσεις. Όχι βέβαια, τότε, μία. Τότε... Μία, αλλά δεν σημαίνει ότι στην πορεία δεν θα μου ακυρωθεί κι άλλη. Γιατί δεν πάνε εγώ όλες... ρωτώ γιατί δεν παίρνατε εκ νέου αυτή την απόφαση. Γιατί με το σκεπτικό ότι αν ακυρωθούν και άλλες 44... Η απόφαση αυτή είναι μέρος εσόδου του προϋπολογισμού του δικού μου. Ναι, βεβαίως. Την ίδια απόφαση θα παίρνατε, δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν έχει σημασία αυτό. Πώς δεν έχει. Εγώ θεωρώ για μένα, ναι. Γι' αυτό και προσέφυγα, ναι. Ό,τι αποφάσει είχα πάρει μέχρι 16 του μηνός που ακυρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ένομο. Ήταν ένομες. Εσείς υποστηρίζετε. Εγώ υποστηρίζω και υπάρχει και σχετική νομολογία. Η οποία τι λέει, ότι όταν δεν έχεις νόμιμη σύνθεση παίρνεις νόμιμες αποφάσεις. Μισό λεπτό. Εγώ όταν πήρα τις αποφάσεις δεν είχα κάποια ακύρωση. Μα έτσι γίνεται ο συνήθως. Όταν δεν είναι νόμιμη, τώρα θα, να πούμε και την ιστορία, εδώ έγινε μετά από προσφυγή, έτσι, αυτή η ακύρωση, και εάν είχε γίνει προσφυγή και στις άλλες 44, πιθανόν να είχαν ακυρωθεί και εκείνες, έτσι κυρία Ήμελε. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν κατανοώ γιατί εσείς εκ των προτέρων, αφού δεν υπάρχει άλλη ακύρωση, κάνετε θέμα, στην ουσία δημιουργείτε εσείς θέμα, και στέλνετε αυτή την προσφυγή προς την αρμόδια επιτροπή. Σας είπα και πάλι ότι εγώ ζήτησα τότε αν οι αποφάσεις αυτές είναι έγκυρες ή όχι, με το χαρτί το δικό μου, 19 Δεκεμβρίου. Ναι. Η απάντηση που έλαβα εγώ από την απεγκεντρωμένη. Η γραπτή απάντηση ήταν. Γραπτή απάντηση, μάλιστα, βεβαίως. Μάλιστα. Ήταν την επόμενη μέρα ακριβώς, ναι. Έγινε η απάντηση ότι κάθε ζήτημα το οποίο ανακύπτει μεταξύ υπηρεσίας μας αντιμετωπίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή να απευθυνθώ εγώ στο νομικό σύμβουλο του Δήμου. Μάλιστα. Ο νομικός σύμβουλος έκανε μια γνωμοδότηση, ναι. Με ό,τι αφορά την ομολογία, mm-hmm. Και εγώ συνέχισα. Από ό,τι λέτε στην απόφασή σας, λέτε ότι βασίστηκε στην γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου ότι δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα, αφού οι 45 αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου που έχουν ληφθεί την περίοδο Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου του 19 έχουν παράξει ένομα αποτελέσματα. Και ρωτώ, σε τι θα αλλάξει το γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις και οι ακυρωθείς αελήφθησαν από ένα διοικητικό συμβούλιο που δεν είχε τελικά νόμιμη σύνθεση με την προσφυγή σας? Δηλαδή είναι δυνατόν, θέλω να πω, να πιστεύετε εσείς ότι η αρμόδια επιτροπή στην οποία έχετε προσφύγει θα πει ότι εντάξει, ας μην είχατε νόμιμη σύνθεση, τις θεωρούμε έγκυρες? Υπάρχει και κατά το παρελθόν, ναι. Όπως το 2007, ναι. Υπάρχει αντίστοιχη απόφαση που έκρινε λόγω της λειτουργίας των, και μάλιστα από τον Γενικό Γραμματέα τότε της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μιλάτε για τον μετακλητό, δηλαδή ορισμένο. Διοριζόταν. Ναι, το 2007 ήταν αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι θέμα πολιτικής, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Που τότε για κάποιες άλλες, πάλι για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αυτό ήταν για μη νόμιμη πάλι σύσταση, επειδή ναι, δεν υπήρχαν γυναίκες μέσα. Ότι είχαν εγκρίνει τις αποφάσεις που είχαν λάβει τότε τα δημοτικά λιμενικά ταμεία. Μάλιστα. Εντάξει. Η κοινή λογική λέει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, όπως μου το λέτε κιόλας, τότε ήταν πολιτική απόφαση, δεν ήταν επί της ουσίας νομική. Τώρα, επειδή εκεί είναι και νομικός... Μα το ίδιο πράγμα ήταν, για μη νόμιμη σύνθεση ήταν και τότε. Ναι. Αλλά έχει σημασία και ποιος εκδίδει την απόφαση, σε ποιον προσφεύγεις. Είναι άλλο να προσφεύγεις σε έναν μετακλητό, ο οποίος είναι στην ουσία πολιτικός, αυτό εννοώ, και άλλο να προσφεύγεις σε μία επιτροπή κάποιου νόμου που εκεί πρόεδρος είναι νομικός. Μα αυτό το δικαίωμα μου δίνεται. Βεβαίως, το καταλαβαίνω αυτό. Βέβαια. Αλλά λέω, η κοινή λογική πώς λέει ότι αυτή η επιτροπή δηλαδή θα σας δικαιώσει, λέγοντας τι, ότι είναι νόμιμη απόφαση ενός μη νόμιμου κατά τη σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Λοιπόν, κύριε Ήμελε, μου λένε δυστυχώς ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Βεβαίως έχουμε να πούμε και για τα ζητήματα του καλοκαιριού και θα τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.